Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτον. Προς Τίτον, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβειαν επελπίδη ζωής αιωνίου, είναι πυγκύλατο ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων, εφανέρωσε δε καιρής ιδίης των λόγων αυτού εν κηρύγματι ο επιστεύθυν εγώ κατ' επιταγήν του Σωτήρος ημών Θεού, τι το γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σε διαταξάμην, ή της έστειναν έγκλητος, μιας γυναικός ανήρ, τέκνα έχων πιστά, μη εν κατηγορία ασωτίας ή ανυπότακτα. Δίγαρ των επίσκοπων ανέγκλητων είναι ως Θεού οικονόμων, μη αφθάδι, μη οργύλων, μη πάρινων, μη πλήκτην, μη εσχροκερδί, αλλά φιλόξενων, φιλάγαθων, σόφρονα, δίκαιων, όσιων, εγκρατή, αντεχόμενων του κατά την διδαχήν πιστού λόγου, είναι αδυνατώσει και παρακαλείν εν τη διδασκαλία τη υγιενούση και τους αντιλέγοντας ελέγχην. Εισίγαρ πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρεναπάτε, μάλιστα οι εκπεριτομείς, ους δι επιστομίζειν ήτινες όλους οίκους ανατρέπους οι διδάσκοντες, αμή δι εσχρού κέρδους χάριν. Είπε της εξ αυτών ίδιος αυτών προφήτης. Κρήτες, αείψευστε, κακά θηρία, γαστέρες αργέ. Η μαρτυρία αύτην εστιν αληθείς. Δι είναι τι ανέλεγχε αυτούς από τόμος, ή να υγιένωσιν εν τη πίστη, μη προσέχοντες ιουδαϊκής μύθης και εντολές ανθρώπων αποστρεφωμένων την αλήθειαν. Πάντα μεν καθαρά της καθαρής, της δε με μιαμένης και απίστης ουδέν καθαρών, αλλά με μίαντε αυτών και ο νους και η συνείδησης. Θεόν ομολογούσιν ιδένε, της δε έργης αρνούνται, δελικτοί όντες και απειθείς και προσπάν έργων αγαθών αδόκιμοι.